ποιότητα. Άντε πάλι, αυτό είναι η ποιότητα. Αυτό, η ποιότητα μετράει. Η τεχνική. Η τεχνική είναι. Τεχνική. Όλο το έργο. Εγγυάται. Άμα σωθεί αυτό. Χρόνια πολλά να πούμε στην Πόπη Τσαπανίδου, παιδιά, γιατί σήμερα κλείνει τα πόσα. 45. 45? Παιδιά, δεν τη φαίνεται καθόλου. Καθόλου. Τίποτα. Είναι τόσο καλοδιατηρημένη σε 45. Και είναι από τις νίκες που το λένε, δεν το κρύβουν, το απολαμβάνουν. Γιατί άμα είμαι και εγώ 45, όπως την κυρία Τσαπανίδου, και εγώ θα τα απολάμβανα, βέβαια. Πάντως θα γιόρτασε και τηλεοπτικά. Και στο βράδυ. Πάμε να δούμε την έκπληξη που της έκαναν στο στούντιο και μετά θα μας δώσει και πληροφορίες για το πώς πέρασε και χθες, έτσι, με την παρέτηση και τις κόρες της στα γενέθλιά της. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στο πλευρό του Sky. Φώτιση να δώσεις όλους, διότι μέσα σε όλους και εγώ θα φωτίσει το βασιλικό σκυγλάστρα παράλληλα. Υγεία να έχουμε και τύχη, ευκολία στη ζωή. Κάνε κι άλλο, έλα, πες κι άλλα. Μα εσύ γιορτάζεις. Πες κι άλλα, δεν πειράζει, θέλω βοήθεια. Ο Γιώργος μας. Εξαιρετικό παιδί. Και όλοι οι άλλοι, δεν τρέπεστε λιγάκι. Οι τρελές από το μακιγιάζ, δεν το συζητάω, κορίτσια, να σας φιλήσω ρε παιδιά, να σας φιλήσω, εσείς, δικιά σας ιδέα ήτανε. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη, χίλια συγγνώμη. Τα κορίτσια λοιπόν τα οποία φροντίζουν εδώ τις εμφανίσεως, να είναι καλά. Είναι η δεύτερη φορά που μου συμβαίνει αυτό στη τηλεόραση, ήμουν και στην ΕΡΤ παλιά, με τους συναδέλφους στην ΕΡΤ που καθόμουν και διάβαζα τις ειδήσεις, πάρα πολύ σοβαρή και ξαφνικά Skybeat πια τούρτα μπροστά και ωραία μου. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Χρωστάω, γιατί ήρθα και με άδειο χέρι σήμερα είσαι εγώ εδώ. Δεν έχω κεράσει ακόμη. Αυτά έγιναν σήμερα στον αέρα. Χθες τι έκανε. Αυτή ήταν η δεύτερη τούρτα λοιπόν, γιατί η πρώτη τούρτα που δέχτηκε η Πόπη Τσαπανίδου ήταν χθες, που βρέθηκε σε γνωστό μπαρέστορα εδώ στα Βόρεια Προάστια με τις κόρες της και δύο φίλες της. Το γιόρτισαν, ήταν μια γυναικεία βραδιά. Λίγο μετά τις 12 λοιπόν, οι κόρες της είχαν κανονίσει και της έφεραν μια τούρτα στο τραπέζι. Μαζεύτηκαν και άλλοι φίλοι από τα γύρω τραπέζια που ήταν γνωστοί. Το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ η Πόπη Τσαπανίδου. Φάγανε όλες μαζί, ήπιανε, διασκεδάσαμε μέχρι. Υπήρχε στα γυροτραπέζια που σίγουρα όλοι έσπευσαν να τη πούν χρόνια πολλά. Εκείνε όμω είχαν κανονίσει μια γυναικεία βραδιά. Πάντω δεν είναι ότι είναι από τι γυναίκε που χαίρονται πάρα πολύ τα γενέθλιά του, δεν είχαν καμία διάθεση να κρύψουν τα γενέθλια και την ηλικία. Και δεν είναι από τι γυναίκε που του πιάνει κατάθλιψη κάθε φορά που έρχεται αυτή η ημερομηνία. Ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ στην Πόπη Τσαπανίδου. Μου αρέσει ότι είναι 45 χρονών παιδιά και όταν τη βλέπει στην εκπομπή τη και όχι μόνο, υποθέτω ότι έτσι και στην προσωπική τη ζωή, είναι σχεδόν άδαυτη. Είναι πάρα πολύ απλά. Πολύ απλά. Την είχα δει, είχα βγει έξω και είχα πάει σε στέκη, ρε παιδί μου που ήταν αρκετό κόσμος. Είχε κοτσιδάκια τα μαλλιά της, φορούσε ένα τζιν, ένα απλό μπλουζάκι, από κάτω απλά παπούτσια, μην πούμε τώρα την μάρκα, με τα κορδόνια, τα πολύχρωμα κτλ. Και τα κοτσιδάκια της. Έχουμε πει τόσο. Και πάρα πολύ απλή. Απίστευτα απλή. Έχει φυσική ομορφιά, παιδιά. Αυτό έχει τώρα. Φυσική ομορφιά. Στους άντρες δεν το είχε νομίζω πριν από ένα χρόνια. Χωρίς πραγματικά να πεις τι σημαίνει η ερμηνεία, γιατί και εγώ δεν το ήξερα η αλήθεια. Ναι, το έχει πρώτα ο Γκαρέζο, το έχω πει εγώ. Είναι μιλ. Αυτό το μίλφ, εγώ κυρίες και κύριοι, δεν το ήξερα. Μου το μετέφρασε όμως το μίλφ, αλλά δεν θέλω να το πούμε στον αέρα. Όχι, άστο. Αλλά είναι ωραίος ρόλος. Καλά, δεν είναι. Ωραίος, ωραίος. Όχι. Καλό κοριτσάκι. Ξέρετε, εσείς είναι το μίλφ. Μόνο το μίλφ ξέρω τι είναι. Κοντά είναι. Είναι ανυποψίαστη. Πρέπει να την βοηθήσουμε να την έτσι. Αυτό, μικρή και αυτό. Ένας από τους 3-4 ώρες που κολλούν τις γυναίκες τώρα τελευταία. Μιας και μιλάμε για όμορφες γυναίκες, θέλω να πάμε να γνωρίσετε και να γνωρίσουμε μαζί